απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο διήμερο διεθνές σεμινάριο «Καράτε για Μάντα Χάση» το Ρίο Σουκοκάι Καρατεντό που έγινε στο κλειστό στα 2 ώρα, καθώς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να αποκομίσουν πολύ σημαντικές εμπειρίες. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Παγκρίτιο Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών για τα 35 χρόνια καράτε στην Κρήτη, παρουσία κορυφαίων εκπαιδευτών του είδους από την Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ουαλία, την Πορτογαλία αλλά και τη Γαλλία. Μεγάλες εμπειρίες. Οι δάσκαλοι δώσαν το καλύτερο εαυτό τους. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα όλοι μας και τα παιδιά και εμείς, γιατί και εμείς μαθαίνουμε από τα παιδιά. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση. Συμμετείχαν πάρα πολλά παιδιά και μεγάλοι. Και εύχομαι και την επόμενη φορά να ξαναέχουμε την ίδια και ακόμα καλύτερη συμμετοχή. Σίγουρα τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα. Οι γονείς δεν το μετανιώσανε σε καμία περίπτωση που διαθέσανε το Σαββατοκύριακό τους και είμαι πολύ χαρούμενος που είχε τεράστια επιτυχία. Ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για το σεμινάριο. Μάθαμε πολλά πράγματα, ήταν πολύ ωραία. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? Έκανα λίγα χρόνια, 2-3. Και τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε και είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που μαθαίνεις και θα έλεγες ένα φίλο σου να κάνει και αυτός καράτε? Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Αυτό άμυνα. Μαθαίνεις δηλαδή πράγματα κυρίως να προστατεύεις τον εαυτό σου, αλλά μαθαίνεις και πειθαρχία, μαθαίνεις πώς θα σκέφτεσαι. Ναι. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής με την πραγματοποίηση επίδειξης καράτε από αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, ενώ το υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης, ο Ιάπωνας δάσκαλος Τσουτόμου Καμοχάρα με Νεαντάν, απένιμε τιμητικούς τίτλους σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτές που διακρίθηκαν για την πρόοδό τους. Βλέπεις και από τα παιδιά και από τους γονείς, έχουν καταλάβει το νόημα του τι σημαίνει καράτε. Έχουμε μπει στη φιλοσοφία του καράτε, πραγματικά το πνεύμα ότι δουλεύει πολύ περισσότερο από ότι το σώμα. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, νους υγιής εν σώμα της γης, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται, να πειθαρχούν, να έχουν αυτοέλεγχο. Είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ στις μέρες μας, να αγαπάμε, να σεβόμαστε όλους και να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη. Μ' αρέσει επειδή είναι χρήσιμο, μαθαίνουμε πειθαρχία, πώς να ελέγχουμε τον θυμό μας και επίσης είναι πολύ χρήσιμο για αυτοάμυνα. Επέλεξα το καράτε γιατί νιώθω ασφάλεια στον δρόμο, για παράδειγμα αν μου πετυχθεί κάποιος να ξέρω να αντιπεριφερθώ και επειδή μου αρέσουν εδώ πέρα έτσι που κάνουμε πλάκες με τα παιδιά, μαθαίνουμε όλοι μαζί τα κάτα, τις αυτοάμυνες.